Εσείς, κύριε Γιώκα, εγώ θα κάνω το ίδιο ερώτημα και σε εσάς. Και εσείς δεν ψηφίσατε. Εμείς καταψηφίσαμε. Καταψηφίσατε, μάλλον. Βεβαίως. Και καταψηφίσαμε γιατί για μας το κρίσιμο όντως δεν είναι το ποιο όργανο, ποιο δικαστικό σώμα και ποια σύνθεση θα πάρει την απόφαση. Για μας το κρίσιμο ήταν οι προηγούμενες διατάξεις, η προηγούμενη ρύθμιση που έφερε η κυβέρνηση, επί των οποίων θα κρίνει και το συγκεκριμένο όργανο. Και αυτές τις διατάξεις εμείς τις είχαμε χαρακτηρίσει πάρα πολύ επικίνδυνες. Πολύ επικίνδυνες. Γιατί στο όνομα δήθεν της αντιμετώπισης της Χρυσής Αυγής και των παραφιάδων της, ανοίγανε πάρα πολύ επικίνδυνοι δρόμοι, στέγασης θεωρίες άκρων, ποινικοποίησης του ρατσισμού, ακόμη και έλεγχος στα εσωτερικά των κομμάτων. Και στη βάση αυτή ψηφίσαμε και την προηγούμενη φορά, στη βάση αυτή ψηφίσαμε και τώρα. Γιατί πρέπει να πούμε στους φίλους τηλεθεατές ότι αρκετοί ήταν αυτοί που είπανε ότι τώρα είναι η Χρυσή Αυγή, με βάση αυτές τις διατάξεις μπορεί σε άλλες εκλογές να ήταν ένα άλλο κόμμα, ή να ήταν το ΚΚΕ. Κύριε Χασαπόπουλε, επειδή για να γίνεται αντιληπτό αν είμαστε υπερβολικοί ή όχι, εγώ θα σας δώσω αυτό που είπε η κυβέρνηση, αυτό που έχει πει και ο Υπουργός. Πολλές φορές και στη Βουλή και σε συνεντεύξεις. Τι λέει ο Υπουργός? Λέει υπάρχει αντισυστημικότητα. Υπάρχει αντισυστημικότητα όπου εκεί εντάσσονται οι πάντες. Εντάσσεται η Χρυσή Αυγή, που καθόλου αντισυστημική δεν είναι, αλλά εν πάση περιπτώσει. Εντάσσεται το ΚΚΕ. Εμείς λέμε ξεκάθαρα ότι παλεύουμε ενάντια στο σύστημα και λένε πονηρά ότι αλλά εμάς μας ενδιαφέρει η αντισυστημικότητα που έχει ποινικό μητρό. Όχι η αντισυστημικότητα που δεν έχει ποινικό μητρό. Το τσουβάλιασμα όμως, κύριε Χασαπόπουλε και κυρία Βούλγαρη, έχει γίνει. Το τσουβάλιασμα έχει γίνει. Και αυτό είναι το ιδεολογικό και πολιτικό περίβλημα της θεωρίας των άκρων και αυτού του νόμου που ψήφισε η κυβέρνηση. Γιατί εγώ συμφωνώ με τον κύριο Βορύδη που έχει πει σε άλλη φάση, με άλλη αφορμή, ότι οι θεσμοί και οι νόμοι έχουν ιδεολογικό στίγμα. Ναι, το στίγμα αυτού του νόμου είναι αυτό. Και το ποινικό μητρό, ξέρετε, όταν στις υποκρίσεις διατάξεις μπαίνουν ακόμη και διατάξεις όπως ο τρομονόμος, αυτό υπήρχε και στην μητροπολογία του ΣΥΡΙΖΑ, που στοχοποιούν ακόμη και την πάλη των εργαζομένων, του λαού κτλ. Το ποινικό μητρό είναι πολύ εύκολο να βρεθεί αν ανοίξει ένας τέτοιος επικίνδυνος δρόμος. Και να πω, επειδή έχει μια σημασία, δεν θα υπήρχε λόγος να κάνουμε αυτή τη συζήτηση για τη συμμετοχή των ναζιστών καταδικασμένων, που καταδικάσαν όχι ως αντισυστημική δύναμη, αλλά ως ναζιστική εγκληματική οργάνωση, έτσι καταδικάστηκαν, αυτό ήταν το σκεπτικό του δικαστηρίου, δεν θα υπήρχε λόγος αν και οι διώξεις είχαν γίνει πιο νωρίς και όχι μετά από δύο δολοφονίες και άπειρες επιθέσεις και η δίκη είχε ολοκληρωθεί πολύ πιο έγκαιρα. Σε αυτό συμφωνούμε. Δεν ήταν προχειρότητα και ερασιτεχνισμός της κυβέρνησης. Οι τρεις νομοθετήσεις δεν ήταν δύο νομοθετήσεις, ήταν τρεις νομοθετήσεις. Τρεις είπα και εγώ. Ναι, όχι, σύμφωνοι. Τρεις νομοθετήσεις. Έγινε για να συντηρείται μία συζήτηση για το ποιος υπερασπίζεται τη δημοκρατία απέναντι στο φασισμό κτλ. Και την ίδια ώρα ο Κασιδιάρης και όλοι αυτοί οι τύποι, οι εγκληματίες, παίρνανε τηλεοπτικό χρόνο. Ο τηλεοπτικός χρόνος που έχει πάρει ο Κασιδιάρης αυτό το διάστημα στην τηλεόραση δεν την έχει πάρει το ΚΚΕ 4 χρόνια. 4 χρόνια δεν τον έχει πάρει ο τηλεοπτικός χρόνος που έχει δοθεί για, όλο αυτό το, για όλους αυτούς τους τύπους. Από εκεί και πέρα, η μάχη ενάντια στο φασιστικό φαινόμενο είναι μάχη του λαού, είναι μάχη της νεολαίας, είναι μάχη των εργαζομένων. Εμείς αυτή τη μάχη δίνουμε ως ΚΚΕ που έχει στην προμετωπίδα του καμία ανοχή. Γιατί υπήρχε, κύριε Χασαπόπουλε, κυρία Βούλγαρη, ανοχή και από τα κόμματα που κυβέρνησαν. Όταν υπήρχαν οι διάβλοι επικοινωνίας, παραδείγματος χάρη Μπαλτάκη κτλ. Με τον Κασιδιάρη, ή όταν η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ τους πήγαινε εκδρομούλες στο Καστελόριζο. Θυμόμαστε επίσης. Λοιπόν, τι είναι αυτά που λέτε τώρα, τι συμψηφισμοί είναι αυτοί που κάνετε τώρα? Δεν τους πήγαινε να τις πήγαινε. Με τους Μπαλτάκους τώρα είναι δυνατόν? Συνδέεται το ΣΥΡΙΖΑ τώρα με όλα αυτά τα οποία έχουν γίνει στο παρελθόν? Είναι δυνατόν τώρα? Ως η κυβερνήτη σας, κύριε Καρίτσι, καμένος σας έκανε εκδρομές στο Καστελόριζο. Λοιπόν, αφήστε. Θα κατηγορήσετε το ΣΥΡΙΖΑ για σύμπλεση με το φασισμό? Είναι δυνατόν? Σας λέω για ανοχή. Τι είναι αυτά που λέτε τώρα? Και αυτά έχουν υποθεί πάρα πολλές φορές.